Αύριο το πρωί, Υπουργός Εργασίας, κυρία Αρτσίογλου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, δηλαδή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, θα επισκεφθούν τα γραφεία του ΣΕΠΕ εδώ στην Αλεξανδρούπολη και αμέσως μετά θα αναχωρήσουν για την Ορεστιάδα, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδας. Στόχος της σύσκεψης αυτής είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, όπου εκεί καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ήρθαμε εδώ για να συνεχίσουμε την επαφή που κάνουμε την διαμεσολάβητη το Υπουργείο Εργασίας με τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Θα συναντήσουμε τα εργατικά κέντρα της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Αλεξανδρούπολης και τα σχετικά θα τα πούμε αύριο αφού θα έχουμε κάνει την επαφή με τους εργαζόμενους. Όχι τώρα, ακόμη δεν συναντήσαμε κανέναν. Είναι ένας νομός με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Υπάρχει κάποιο σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου? Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να τα ακούσουμε όλα συγκεκριμένα, να δούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα σε κάθε τόπο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ειδικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας νομός με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα με τα μπλοκάκια. Ξέρετε ότι έχει γίνει ένα αλλούμ στην κυβέρνηση, άλλο ο κύριος Πετρόπουλος, άλλο η κυρία Αρτσίογλου. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα? Και στον Εύρο υπάρχουν άνθρωποι με μπλοκάκια. Θα σας τα πει αύριο ο Υπουργός. Αλλά τα μπλοκάκια φυσικά έχουν. Πώς δεν έχουμε? Γι' αυτό και τα διορθώσαμε τα μπλοκάκια. Είπαμε ότι έχουμε ρίξει στο 9, τόσο όταν είναι. Δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς συμβαίνει. Συνοδεύεται η κυρία Αρτσίογλου και από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Βεβαίως. Λοιπόν, θα έχουμε κάτι θετικό για τον Εύρο. Θα έχετε αύριο συνδηλώσεις και νομίζω ότι θα έχετε είδηση.